Έχει γίνει μεγάλη κατολίσθηση εδώ πριν λίγο. Βλέπουμε όμως ο δρόμος τώρα λίγη ώρα μετά το καταφέρατε να τον ανοίξετε, έτσι. Ναι, έχουμε από το πρωί εδώ πέρα. Ήταν μεγάλη κατολίσθηση. Δίνουμε μάχη το πρωί. Ο δρόμος έχει ανοίξει. Υπήρχε άλλη πρόσβαση προς Ριγάνη. Κάπου πίσω υπήρχε ένας δρόμος. Εγώ δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν είμαι εδώ. Υπήρχε. Καλά, από μακριά πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα σημεία τώρα στο σημείο αυτό να έχουμε νέα κατολίσθηση όπως είναι. Ναι, και εκεί πέρα είναι κάπου σε δύο μεριές ακόμα. Κατεβάζουν τα ρέματα πολύ μπάζο κάτω. Τώρα αυτή την ώρα μπορούμε να πούμε ότι έχει ανοιχθεί ο δρόμος, έτσι. Ναι, έχουμε από το πρωί εδώ πέρα μέχρι αυτή την ώρα και τον ανοίξαμε. Με χίλια βάση να τον ανοίξαμε γιατί ήταν μεγάλη κατολίσθηση. Είχε πολύ μπάζο, πάρα πολύ. Κύριε Πολίτορε, είχαμε μεγάλη κατάπτωση σήμερα το πρωί εδώ στο Ριγάνι. Για πείτε μας λίγο. Ναι, όντως μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε, στο τρίτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδό Πιτσινέικων Ριγανίου, στο τρίτο χιλιόμετρο, είχαμε μεγάλη κατάπτωση από πέτρες και διάφορα μπάζα, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος. Λοιπόν, ενημερώσαμε σε γρήγορους ρυθμούς στην περιφέρεια, το Δήμο, και σήμερα επιχειρήσαμε με βαρύ όχημα της περιφέρειας και λύσαμε το πρόβλημα, δώσαμε πρόσβαση στο δίκτυο πάλι. Και σε άλλα σημεία είχατε την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Έχουμε και σε άλλα σημεία μικροπροβλήματα τα οποία θα λυθούν στην πορεία. Τώρα από ό,τι βλέπουμε ο δρόμος είναι κανονικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, ο δρόμος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, μπορεί να περάσει ο κόσμος να πάει στα χωριά του, στα σπίτια του. Κάτι που ρωτήσαμε και πριν τον οδηγό της βουλντόζας, του φορτωτή, του χειριστή, υπάρχει πρόσβαση σε άλλο σημείο για το Ριγάνι? Όχι, από εδώ όχι, μέσω ανάληψης. Είναι διπλάσια διαδρομή, ναι.